Καλησπέρα, guys. Μου τι κάνετε, πώς είστε, Rebel εδώ. Χρόνια και ζαμάνια, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να απολογηθώ. Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με το PC μου, κάποιο πρόβλημα με τη μητρική. Οπότε πήρα την απόφαση, λέω, why not. Μητρική επεξεργαστής μνήμες είναι από το 2014. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα μεγάλο update. Αρκετά μεγάλο, όπως τα είδατε. Το οποίο θα το έχω κάποια στιγμή αναλυτικά. Θα ανέβει όλο το build και η παρουσίαση των κομματιών θα παρουσιαστεί στο άλλο κανάλι, σε αυτό που θα βγει πάνω δεξιά, μαζί με την καινούργια οθόνη την οποία ήρθε στα χέρια μου. Αν θέλετε παραπάνω λεπτομέρειες για αυτά, πήγαιτε σε εκείνο το κανάλι, κάντε subscribe, πατήστε notification και να ενημερωθείτε όταν θα ανέβουν τα βίντεο. Soon enough. Κάτι πάει καλά με το νερό, πρέπει να το κοιτάξω. Anyway, λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα φτιάξουμε το storage system. Εγώ το έχω τελειώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό το βίντεο το είχα κάνει πριν κάνω το update, πολύ πριν βγάλει πρόβλημα ο υπολογιστής μου. Πάμε να σας δείξω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μου πήρε άπειρες ώρες, άπειρες ώρες, παιδιά. Εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να το τελειώσω αυτό κάποια στιγμή. Αυτό είναι το storage system, το οποίο στην ουσία, ναι, πρέπει να πάμε μέσα να το δείτε, γιατί πάμε να σας το δείξω. Το σπάσω εδώ στη μέση. Αυτό λοιπόν είναι το storage system. Μέσα τουλάχιστον. Έτσι είναι κάπως μέσα. Πρόκειται για πάρα πολύ δουλειά. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα υλικά. Όσο είχα το πρόβλημα με το PC, δεν μπορούσα να κάνω βαριά πράγματα. Μπορούσα να παίξω μόνο με Minecraft. Οτιδήποτε έκανα στον υπολογιστή μου και ο CPU πέρναγε το 40-50% χρήση, κράσαρε. Blue screens, τα πάντα. Είχα δοκιμάσει format, είχα δοκιμάσει τα πάντα. Αλλαγή δίσκων, αλλαγή μνημών, τίποτα. Το πρόβλημα τελικά διαπιστώθηκε πως ήταν στα VRM της μητρικής, την οποία, by the way, έχω στείλει στην Asus για επισκευή. Σύντομα θα την έχω πίσω. Παρ' όλα αυτά προχώρησα στην αναβάθμιση. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε πως φτιάχτηκε αυτό το storage system και θα δούμε και πως λειτουργεί. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να φτιάξουμε ένα sorting system, ή τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Ίσως το ένα module από τα 6 τα οποία θα φτιαχτούν. Βλέπετε εδώ πέρα έχω σκάψει το χώρο και το sorting system θα φτιαχτεί εδώ, σε όλα αυτά εδώ γύρω γύρω. Θα είναι του Tango, όσοι το γνωρίζετε, είναι το σχέδιο, δεν είναι δικό μου. Ίσως έχω κάνει κάποιες βελτιώσεις σε μερικά σημεία, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Άρχισα να βγάλω επεισόδιο γιατί έμπαινα κάθε μέρα από λίγο, μάζευα resources και σήμερα θα τα κάνουμε smelt. Έχω βάλει ήδη κάποια να γίνονται, έχω nether brick γιατί θέλω να φτιάξω λίγο το design εδώ πέρα με nether brick και bricks, αυτά εδώ τέλος πάντων. Δουλεύω το Rebel Pack. Όσοι βλέπετε τώρα το pack που χρησιμοποιώ είναι το Rebel Pack, το 1.14. Σύντομα λογικά θα το έχω ολοκληρώσει. Έχουν μείνει μερικές λεπτομέρειες, κάποια glitches εδώ που βλέπετε, παράδειγμα στα chest. Ίσως αλλάξω το design το chest, δεν μου αρέσει τόσο. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει 3D εδώ στις σκάλες και διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή αν πάω πάνω, πάμε στους φούρνους και σε αυτά, δεν είναι τελείως flat. Δεν έχει αυτό το 3D feeling τέλος πάντων. Ναι, κάποια τέτοια πραγματάκια θέλω να διορθώσω. Εδώ στις πόρτες το ίδιο, είναι πολύ flat και δεν μου πολύ αρέσει. Ναι, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές. Οπότε θα περιμένετε λιγάκι ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το να βάλουμε πράγματα για ψήσιμο. Έχω μαζέψει iron, θα χρειαστούμε πάρα πολύ iron για αυτή τη δουλειά. Οπότε ας το βάλουμε να ψήνεται. Θα χρειαστώ και άλλο stone. Έχω ψήσει πάρα πολύ πράγμα στο Super Smelter. Βλέπετε εδώ πέρα τα banner μου έχουν βγει λιγάκι περίεργα. Δεν μου αρέσουν τόσο. Η ασπίδα ήταν. Λοιπόν, η ασπίδα είναι αυτή εδώ. Η ασπίδα. Τι θυμάστε τις ασπίδες στο Rebel Pack, έτσι? Ναι, λογικά θα τις διορθώσω λιγάκι, θέλω κάποιες μικροδιορθώσεις, το σπαθί είναι ok. Στα banners έχω κάποια θέματα με το Rebel Pack, θα διορθωθεί και αυτό.
Ωραία, νομίζω ότι είμαστε ok. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να αρχίσουμε. Θα κάνουμε το πρώτο module. Το πρώτο module τώρα. Το επιδείξω. Κάτσε να φάμε γιατί. Πατατούλες. Λοιπόν, το πρώτο module. Το πρώτο module 1, 2, 3, 4. Θα χρειαστεί να σπάσουμε. Πόσα έχω σπάσει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Το έχω κάνει πολύ ωριακά έτσι. 1, 2, 3. Το έχω κάνει τσίμα τσίμα τώρα και δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. We'll see. Α, το gravel. Επιτέλους ξεχωρίζει το gravel. Λοιπόν, αυτό το έσπασα για να το ξαναστρώσω, για να ξεχωρίζω που θα χτίζω, γιατί όλα είναι stone κάτω. Εν τω μεταξύ φοβάμαι πάρα πολύ, μην άρχισε κάποιος και κάνει strip mine τέλος πάντων και μου τα διαλύσει όλα εδώ. Και σκέφτηκα να κάνω μια πονηριά τέλος πάντων, να βάλω... Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα συμφωνήσετε με αυτό, αλλά σκεφτόμουν γύρω γύρω από το... Από όλη την κατασκευή, επειδή είναι μεγάλη κατασκευή, θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα με ταλαιπωρήσει κάπως. Σκεφτόμουν να βάλω bedrock, ναι, να μπω κάποια στιγμή με creative και να βάλω bedrock γύρω γύρω από την κατασκευή. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν είναι legit και ναι. Εδώ. Τέλεια. Νομίζω αυτό είναι, πρέπει να είναι πιο πίσω. Εδώ. Εδώ, οπότε το σπάω και αυτό. Τέλεια. Θα μας πάρει κάπως να το φτιάξουμε. Είναι αρκετά δύσκολη κατασκευή, δεν είναι απλό. Ωραία. Τέλεια. Τώρα, πρέπει να θυμηθώ. Το μεταξύ δεν το έχω φτιάξει τώρα τελευταία αυτό. Έχω αρκετό καιρό να το φτιάξω και δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα φτιάξουμε, να βάλω άλλο ένα νομίζω εδώ. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Τελικά μάλλον θα τα κάνουμε όλα με cobblestone. Ήθελα να τα κάνω stone αλλά δεν θα μου βγει με stone οπότε... Ναι ρε. Πω, τώρα το θυμήθηκα. Τέλεια. Λοιπόν, μετά. Είναι στο τέλος. Ένα εδώ. Και εδώ. Εκεί. Σπάμε μετά αυτά. Τέλεια. Ήθελα να το κάνω σε live αυτό, παιδιά, αλλά δυστυχώς η γραμμή μου είχε αντίθετη άποψη. Όχι! Τέλεια. Ωραία. Νομίζω είμαστε καλά. Τώρα, torch. Ένα torch εδώ. Repeater στα 4 tick. Redstone έχω. Την έχω τη redstone. Την έχω τη redstone, οπότε εδώ. Torch. Redstone. Μετά. Λοιπόν. Θέλουμε ένα. Repeater εδώ.
comparator. Εδώ. Εκεί. Νομίζω. Ωραία. Εκεί. Μετά torch. Εδώ. Και εδώ. Μας ενοχλεί αυτό εδώ. Εδώ. Και redstone εδώ. Όπα. Φύγε. Τέλεια. Βλέπετε στο resource pack, το rebel pack, το έχω κάνει optimize για redstone, οπότε να είναι πιο εύκολο να χτίζεται με redstone. Το βλέπετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Και ξεχάσαμε να φτιάξουμε droppers. Ναι, χρειάζομαι droppers, οπότε δεν ανεβαίνω. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση dirt. Γι' αυτό έχουμε το dirt. Πω, κάτσε να δεις που θα χρειαστεί να σκάψουμε και πιο πάνω και δεν ξέρω από πάνω τώρα τι θα βρούμε. Πρέπει να πάμε από πάνω τουλάχιστον άλλο ένα block. Πω. Και δεν ξέρω τι γίνεται από πάνω. Ακούω νερά από πάνω. Για να σκάψω λίγο από πάνω να δω τι γίνεται. Α, νομίζω έχω περιθώριο και πιο πάνω. Α, iron. Nice. Ωραία. Μισό λεπτά για να το σκάψουμε και το από πάνω, γιατί θα μας χρειαστεί. Από πάνω πρέπει να έχει παιδιά φάρμες. Από πάνω πρέπει να είναι... Πω, έτσι και ξεκινήσει κανείς να σκάβει και κάνει κανένα, πώς το λένε, κανένα strip mine. Πάει τα ρήμα ξόλα, ρε. Όχι, βλέπω dirt και δεν μου αρέσει. Ωραία, πιστεύω να είναι αρκετό για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ας κάψω και λίγο στο πλάι εδώ. Ωραία. Πάμε κάτω. Α, μιας που είμαστε εδώ, ας βάλουμε και τα hoppers. Hoppers, hoppers. Όχι. Γιατί έκανε τέτοιο μισκλικ. Nice. Όξο. Πάρουμε και τα blocks. Τέλεια. Ωραία, πάμε προς τα πάνω τώρα. Εδώ θα χρειαστεί να βάλουμε ένα repeater, όχι comparator. Ένα σταμάτα κινητό. Comparator το οποίο, ναι. Και τώρα, εδώ, που είναι τα droppers, droppers, ο χαμάν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Εδώ χρειαζόμουν ένα scaffolding. Εν τω μεταξύ έχουμε, πώς τα λένε, έχουμε μπαμπού, αλλά για κάποιο λόγο δεν πήρα μπαμπού. Εκεί. Χοπεράκια. Τέλεια. Τώρα εδώ τι κάνουμε. Έχω γλωβιστεί. Λοιπόν, εκεί. Αυτά πάνε από εδώ, βασικά. Ας σπάσω το dirt. Ωραία. Εκεί, εκεί. Ναι. Γιατί νόμιζα ότι είχα tower από κάτω. Νόμιζα πως είχα tower, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, hopper. Τέλεια. Οπότε βγαίνει από εδώ και πάει εκεί. Αυτό θέλαμε. Και πάμε τώρα από την από εδώ πλευρά, το οποίο πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να βάλουμε πάλι droppers. Έτοιμο. Α, ναι, είναι το θέμα πώς θα κατέβουμε. Λοιπόν, ναι, κλασικά θα φάμε damage πάλι. Θα προσγειωθούμε στα μαλακά. Λοιπόν, βάζουμε ένα εκεί. Εκεί. Σπάσουμε τα dirt. Και πάμε, πέφτουμε. Τζερόνιμο. Τζερόνιμο. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Το δέχτηκα το damage. Θα πρέπει να βάλω εκεί πέρα ένα. Τουλάχιστον να ξεμπερδεύω με τα ψηλά σημεία.
Όχι. Τέλεια. Και τώρα αρχίζει το πολύπλοκο. Εδώ νομίζω. Νομίζω από εδώ είναι. Το τι είναι θα το δείτε τώρα, έτσι, μισό λεπτάκι. Έχει αρχή. Έχουμε τα πρώτα εδώ. Εκεί. Ταραν, τατάν, τατάν. Μετά. Έχουμε. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να το θυμηθώ. Ακόμη δεν το θυμάμαι. 100%. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα. Αυτά ήταν έτσι και έτσι. Όχι. Δεν ήταν έτσι. Θα το θυμηθώ που θα πάει. Νομίζω ότι πρέπει να βάλω δύο μπλοκ εδώ. Αν θυμάμαι καλά, αυτά έτσι. Τώρα σπάμε τα δύο προσωρινά μπλοκ. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν. Και μετά βάζω από πίσω εδώ άλλο ένα. Οπότε σπάμε και αυτό εδώ το προσωρινό μπλοκ. Nice. Και τώρα εδώ πέρα. Έλα. Πήδα. Δεν ξέρεις να πηδάς. Και εδώ πέρα πάει ένα εδώ. Ναι, έχει λογική. Κλουτς. Ναι, και πέφτει εδώ και πάει μετά στα ντρόπερ. Okay, έχει λογική. Εδώ μεταξύ δεν ξέρω αν τα hoppers μου, έτσι. Τα hoppers είναι directional. Δηλαδή, αυτό τώρα το hopper δεν έχει μέσα βελάκι. Αν το σπάσω τώρα, πάω να το βάλω εδώ. Δείχνει βελάκι, δείχνει τη φορά του. Προς τα που, ναι. Αυτό. Σας αρέσει. Πείτε μου πώς σας φαίνεται το Rebel Pack. Γενικώς είχα καλό feedback από την πρώτη φορά που έγινε release για τις προηγούμενες version του Minecraft. Τώρα περιμένω να δω και τις καινούργιες. Λοιπόν. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα φίλε. Τώρα μάν μου. Λοιπόν. Τώρα αν θυμάμαι καλά. Block. Τώρα θέλουμε και τα slabs. Redstone φύγε. Slab. Και από μέσα. Εκεί. Πω. Γιατί ξαναμπαίνω σε αυτό το μαρτύριο και ξαναφτιάχνω αυτό το πράγμα. Πάντα με παίδευε. Αλλά είναι ωραίο ρε παιδιά. Είναι χάρμα οφθαλμού. Είναι πάρα πολύ όμορφη κατασκευή. Και μπράβο ρε. Αυτός ο τάγκο δηλαδή είναι ιδιοφύγια. Πάντα τον εζήλευα για τις ιδέες που είχε στο θέμα Redstone. Τον αγαπάω. Μετά εδώ και από πάνω μπλοκ, τέλεια. Μετά repeater, redstone εδώ, boom, έτσι. Μετά τώρα αρχίζει το pattern. Ένα. Πρέπει να ανέβω τώρα όμως, 2. Μετά πάμε εδώ. Όπου τώρα έχει εδώ πέρα πολύ σκαρφάλωμα, να ξέρετε. Boom. Όχι. Δεν πάει τέτοιο, πάει block. Τόρτσια. Τι δεν χρειάζομαι, ας βγάλουμε τον dirt προς το παρόν. 2. Ωραία. Καλά το πάμε. Ελπίζω να το τελειώσουμε. Αν και το επεισόδιο έχει πάει ήδη πάρα πολύ, εγώ θα το τελειώσω. Ίσως κοπούνε πράγματα. Τέλεια. Ωχ, τα torch. Γιατί μετά πώς θα τα βάλω. Όχι.
Πω, έχω αυτές τις βλακίες από πάνω μου. Θα χρειαστεί πάλι να κάνουμε pillars. Δεν πειράζει, θα βάλουμε ό,τι μπορούμε τώρα. Εδώ. Θα βάλουμε και τη redstone. Εκεί. Dirt. Αν το κάνουμε μέσω λαμίας τώρα. Άντε μετά να σπάσω όλο αυτό το dirt. Λοιπόν. Εκεί. Χρειάζεται όμως να βάλω... πάμε πίσω. Θα πρέπει να μάνουμε να σπάσουμε όλο αυτό το dirt, έτσι. Εκεί. Και εκεί. Έτσι και σπάσω τώρα κανένα μπλοκ και μπει νερό μέσα. Τον ήπιαμε. Ωραία, μπορώ να βάλω τόρτσα από εδώ. Νομίζω μπορώ. Τρομάζω πάρα πολύ όταν πέφτω, ρε. Έλα, σπάσε, το έχουμε. Έλα το timing. Yay. Nice. Πάμε την άλλη πλευρά τώρα. Σταμάτα Minecraft. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εδώ και λίγο καιρό έχει λυσάξει όλο το σύμπαν με το Minecraft, έτσι. Έχετε δει, ξέρω εγώ, παίζει μέχρι και ο PewDiePie παίζει Minecraft. Τι φάση. Ξαναγύρισε το παιχνίδι μας στην παλιά του ένδοξη εποχή. Δεν νομίζω τόσο πολύ, αλλά ναι, υπάρχει μια έξαρση τέλος πάντων Minecraft στο YouTube τουλάχιστον. Και σαν να μου φαίνεται ότι αρχίζει και παίζει πάλι ο κόσμος. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που κρυφά και φανερά έπαιζα όσο καιρό υπήρχε, έτσι, αυτό το inactivity στο game, τέλος πάντων. Εγώ, ναι, εγώ έπαιζα, εγώ έλειωνα. Μα έλειωνα μόνος μου. Τώρα έχουμε και λέμε. Τώρα αρχίζει. Ωραία. Τώρα θα χρειαστεί να πάμε σκαλίτσες. Λοιπόν, το κοντεύουμε, δεν έχει μείνει πάρα πολύ ακόμα. Μετά έχουμε εδώ. Εδώ. Και πρέπει να κατεβάσουμε τη redstone κάτω. Όχι, έκανα βλακεία. Λοιπόν. Εκεί. Πάντα με μπέρδευε αυτό το κομμάτι. Εδώ. Τέλεια. Νομίζω είναι έτοιμο και αυτό. Πάμε να σπάσουμε ό,τι dirt έχουμε γύρω γύρω. Και μας έχει μείνει μόνο τώρα το Torch Tower. Το Torch Tower, λοιπόν. Το Torch Tower τώρα. Είναι μανίκι το Torch Tower. Δεν ξέρω αν θα με φτάσουν τα torch, βέβαια. Χρειαζόμαστε εδώ τόρτσια. Όχι, εδώ έχω κάνει λάθος, Νομίζω έτσι είναι το σωστό. Dirt. Χεχε, τώρα εδώ έχει πλάκα, παιδιά. Ένα. Torch. Stone έχω άλλο. Δεν έχω άλλο stone. Πρέπει να φέρω stone, γιατί... Stone. Torch. Αυτό, παιδιά, είναι το Torch Tower. Το οποίο ανεβάζει το σήμα της redstone πάνω, έτσι. Okay. Εκεί. Κοίτα, πάει καλύτερα από όσο νόμιζα, οπότε... Αλλά θα χρειαστώ και άλλα torches. Δεν είναι μόνο αυτά που πρέπει να βάλουμε, είναι και άλλα που πρέπει να βάλουμε. Σταμάτα κινητό. Κάνω ρεκ. Ντροπή σου. Θα το κάνω τελείως βιομηχανική ζώνη το υπογειάκι μας εδώ. Λοιπόν, εκεί. Νομίζω βάζουμε και άλλο ένα.
Σταμάτα καλέ, Minecraft, με τρομάζεις. Ωραία. Ωραία φίλε, δεν μπορώ να ακούω τα νερά ρε, σκιάζομαι. Torch, torch. Θα χρειαστούμε όμως και άλλα torch. Έχω. Σιγά μην είχα. Και δεν έχω και wood. Έπρεπε να πάρω μαζί μου wood. Να φτιάχνω torch. Πάμε να πηδήξουμε κάτω τώρα, πάμε να φτιάξουμε. YOLO. Έχω βάλει μέσα. Μέσα έξω, έχω βάλει. Άρα μας λείπουν μόνο τα torch που είναι στο πλάι. Οπότε πάμε να πάρουμε λίγο wood. Πάμε να ολοκληρώσουμε το torch tower. Και ναι, νομίζω ότι κάτι γίνεται. Τώρα έχουμε εδώ, εδώ. Ακούτε τα droppers που ξεκινάνε. Όλε, το πήρε. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτό το τερατούργημα πρέπει να δουλεύει. Είναι ok. Μου κάνει εντύπωση πάντως που δεν ακούστηκαν τα ντρόπερ από εδώ. Από εδώ, όχι, ακούστηκε από εδώ. Από εδώ δεν ακούστηκαν. Όχι, ακούστηκε. Μάλλον είχε μπαγκάρει ο ήχος. Nice. Οπότε είμαστε... τι, όχι, δεν είμαστε. Τελείωσε το πρώτο module. Αυτό ήταν το πρώτο module. Πάμε λιγάκι να το τεστάρουμε. Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, για να σας δώσω μια ιδέα για το πώς δουλεύει. Εδώ, αυτό... Μισό λεπτάκι. Να βάλω μερικά dirt. Φύγε. Βάλω μερικά dirt. Εδώ πέρα... αυτό είναι το hopper εισόδου. Εδώ πέρα μπαίνουν τα items, τέλος πάντων. Από εδώ μπαίνουν τα items. Τώρα το πώς θα τα μεταφέρουμε εκεί τα items, θα τα μεταφέρουμε με hoppers. Εδώ είναι το είσοδος, τέλος πάντων. Από εδώ μπαίνουν τα items στο σύστημα. Φιλτράρονται, τέλος πάντων. Γίνονται short εδώ μέσα. Και όσα δεν σορτάρονται εδώ, πηγαίνουν στο επόμενο module. Και σορτάρονται στο επόμενο. Και συνεχίζουν και συνεχίζουν και συνεχίζουν μέχρι να γεμίσουν όλα τα modules. Τώρα το πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα βάλω εδώ πέρα. Θα βάλω stone. Θα βάλω redstone. Θα βάλω dirt. Θα βάλω quartz. Το κακό που έχει ότι αυτό πρέπει να είναι pre-configured, δηλαδή να έχω... να είναι έτοιμο, ας πούμε, και για να δοκιμάσουμε. Τώρα αυτό ξεκίνησε και σορτάρει. Είναι τελείως αθόρυβο από ό,τι βλέπετε. Και... να το... και βλέπετε ότι αρχίζει και βάζει τα items εκεί που είναι η θέση του, τέλος πάντων. Από τη στιγμή που εσύ έχεις φτιάξει το chest σου για το ποια item θες να κάθονται εδώ πέρα, αυτό κοιτάει σε ποιο chest, τέλος πάντων, θα στα βάλει. Δηλαδή εγώ σε αυτό το chest, αν έχω πάλι μια σειρά stone, θα κάτσει εδώ πέρα. Δηλαδή το είναι auto configure, δηλαδή ανάλογα τι θα έχεις μέσα σε ένα chest, εκεί πέρα θα πάει να σου βάλει και τα υπόλοιπα items. Εσύ απλά το μόνο που έχεις να κάνεις θα τα πετάξεις όλα μέσα σε ένα, στο chest εισόδου, και αυτό μετά αρχίζει και σορτάρει. Δηλαδή, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα πετάξεις όλα μέσα εδώ και αρχίζει και στα σορτάρει μόνο του. Τελειώ. Αν θέλεις πάλι να στα κρατάει όλα σε ξεχωριστό chest, δεν έχεις πιθανό να βάλεις μερικά items που χρειάζεσαι μέσα στο κάθε chest και θα στα βάζει όλα εκεί. Είναι από τα καλύτερα sorting system ever. Είναι lag free. Βλέπετε, δεν ακούγονται οι droppers, είναι αθόρυβο. Μικρά updates. Και αν έχεις φωτίσει και καλά το χώρο εδώ πέρα, δεν έχεις και light update ώστε να σου δημιουργήσει lag στο server, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να φέρω εγώ το chest εισόδου κάπου από εδώ και να έρχεται κάπου εδώ ένα chest, και μετά να ενώνω εδώ πέρα είναι η έξοδος, θα το ενώσω με το επόμενο module και μετά με το επόμενο module, και θα έχουμε μια αλυσίδα. Συν του ότι εδώ πέρα έχουμε το φούρνο, έτσι. Από το φούρνο τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω την έξοδο του φούρνου. Εδώ πέρα είναι η έξοδος. Θα την πάρω, θα τη μεταφέρω με hoppers και θα την ρίξω πάνω στην είσοδο του chest room.
Οπότε τι θα γίνεται, κάθε φορά που θα ψήνω κάτι θα έρχεται κατευθείαν και θα σορτάρεται εδώ μέσα. Τώρα εγώ θέλω όμως να φτιάξω και φάρμες, να δω πώς θα τις κάνω τις φάρμες και πού θα τις βάλω. Ίσως να πάμε πιο κάτω για φάρμες και να ανεβάζουμε τα items με item elevator. Θα δείξει. Και απλά ανησυχώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι αν αρχίζει κάποιος και κάνει strip mine και πέσει εδώ πάνω, το κατάστρεψε όλο. Και δεν ξέρω τι να κάνω για αυτή την περίπτωση. Πείτε μου καμία ιδέα στα σχόλια. Καταρχάς πείτε μου πώς σας φαίνεται η κατασκευή. Σας αρέσει σαν εφαρμογή? Θα το κάνατε ποτέ στο world σας ή στο server σας? Αν το έχετε κάνει ήδη, πείτε μου την άποψή σας και το πώς σας φαίνεται, πώς λειτουργεί σε εσάς, αν σας λειτουργεί σωστά, αν σας δημιουργεί lag και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Τώρα ίσως τα υπόλοιπα module να τα κάνω μόνος μου, ίσως τα κάνουμε και πάλι σε βίντεο, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι να κάνω την ίδια διαδικασία άλλες 5 φορές θα είναι αρκετά κουραστικό για εσάς. Ίσως να το ολοκληρώσω εγώ offline και να σας το δείξω μετά το τελικό αποτέλεσμα, και σε άλλο βίντεο να κάνουμε το design, να το κάνουμε και όμορφο κιόλας. Που μάλλον θα παίξω με theme stone bricks με nether bricks, θα δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το sorting system, πείτε μου πώς σας φαίνεται, σας αρέσει? By the way, ακολουθήστε και τους υπόλοιπους 404, τα κανάλια τους θα βρίσκετε στην περιγραφή, όπως και τα social media τα δικά μου θα είναι στην περιγραφή. Ακολουθήστε με για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα του καναλιού. Subscribe αν δεν έχετε ήδη κάνει. Πατήστε και το notification button για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας βίντεο. Αυτά. Φιλιά πολλά σε όλους. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye σας.